Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στην ανάγνωση του περιοδικού τύπου. Να πάμε στο περιοδικό Τσάο. Μισό λεπτό να βάλω και τα σχετικά σύνεργα. Πολύ ωραία λοιπόν. Στο περιοδικό Τσάο φουντώνει ο έρωτας Γκλέτσου Γιαγκούση. Μένουν μαζί στην Κλειφάδα. Γιατί χωρίσαμε με τον Απόστολο. Η Μαρία Μαγκίνα λύνει τη σιωπή της. Τώρα να σχολείται ο κόσμος με τέτοια σοβαρά θέματα. Για τον κύριο Γκλέτσο. Το περιοδικό Χάι. Σε ένα λεπτό εδώ. Πρώτη το πιάσουμε να το αποστηρώσουμε λίγο. Το παιδικό λοιπόν Χάι την πρίξε για τον Ισαΐο, για τον Ισαΐο, Γιάννης πάρει δώρα στην αγαπημένη ήταν πολυτελές διαμέρισμα. Εκδίκησε από το παρελθόν το εξώγαμο του πολιτικού εραστή της, Στέλλα Μπεζεντάκου. Αυτό δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους καταναλωτές που έχουν... στο μάτι του κυκλώνα Γιώργος Παπαδάκης, πέντε κουμπάρι στο κρεβάτι της νύφης. Αυτό και είναι θέμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, μόνο να το δείξει η κάμερα. Με κοντινό παρακαλώ. Να το δείξει η κάμερα. Δεν το διαβάζω αυτό. Ο κόσμος δεν πηδά. Δεν είναι λεξιλόγιο αυτό. Θα πρέπει να παρέμβει ο κ. Μπαμπινιώτης στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ένα συντακτών. Επειδή ο κόσμος δεν πηδά, επειδή βαριέται ή βαριέται επειδή δεν πηδά. Η απάντηση σελίδα 190. Είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο της εφημερίδας. Δεν μπορώ να το διαβάζω. Δεν είναι κακό, λέει, να είσαι. Δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Θα έπρεπε να είσαι αγάμητος. Τουλάχιστον ο Μπαμπινιώτης έγραφε να είσαι ασυνουσίαστος. Αλλά όχι αγάμητος. Κακό είναι αφενός να μην το παραδέξεις και ευτέρω να ενοχλείσαι με τη γαμισιμότητα των υπολείπων. Αν είναι ποτέ δυνατόν να πω τη λέξη γαμισιμότητα. Θα έπρεπε να πει συνουσιασιμότητα. Και ο Μπαμπινιώτης έπρεπε εδώ πέρα τουλάχιστον να κάνει μήνυση στον κύριο Κωστόπουλο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Μοντέλα ανάπηροι, κουτσί, σφίχτες, άντρες, γυναίκες και αδερφές, σφίχτες. Τι είναι δυνατόν σφίχτες? Εγώ ξέρω, όταν ήμουν μικρό σφίχτη, αυτό που σπάγαμε τα καρύδια. Λοιπόν, και άλλοι σφίχτες. Ο παντρεμένος μετά τη Βέρα πλακώνει φιλοξέρα. Υπάρχει και ποιήση. Δεν είναι δυνατόν πολύ, καταλαβαίνετε. Ο φτισμένος και αν γυρίσει ο τροχός, πάλι δεν θα φάει αυτός. Ο χορτασμένος πήδηξε ζωή και κότα, αγάπησε την Πανακότα. Εγώ ξέρω το γλυκό την Πανακότα, αλλά τώρα γάλα κοπέγνι. Λοιπόν, η VP Dream μόνο υδρό ταχύνει για να μην παχύνει. Μα είναι από η δημοσιογραφία είναι αυτή η κύριε Κωστά που λέμε στον ίδρο. Λοιπόν, εδώ το Max, η Κάλη Τσιλίδου, Μάτ και Νάιτ, τελευταία και η πρώτη φορά που φωτογραφήθηκε έτσι. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τώρα πως φωτογραφήθηκε η κυρία αυτή, αλλά από ενδιαφέρον θέλετε να σας δείξω τη φωτογράφησή της. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, από δημοσιογραφία και μόνο περιέργεια, να δούμε πως φωτογραφήθηκε η κυρία αυτή. Στο status Ελληνίδα, αποκαλύπτει πως θέλουν εμάς τους άντρες. Προφανώς θα θέλουν, μην μου πείτε ότι θέλουν πάντα στεγνούς τους άντρες. Γιατί εμείς δηλαδή ευτραφείς δεν έχουμε πέραση. Δεν λένε θα γυρίσει και ο τροχός, θα και χοντρός. Παρασύρθηκα από το νήτρο τώρα και χρησιμοποιήσει εγώ τέτοια γλώσσα, είναι ποτέ δυνατό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την ενημέρωση. Ήταν λοιπόν ο Γιάννης Λοβέρδος, κάθε μέρα μαζί και με περισσότερη αποστήρωση και εφημερίδες στην άλλη βδομάδα.